Η Κατερίνα Γκαγκάκη άνοιξε τα τηλεοπτικά χαρτιά της στη ραδιοφωνική εκπομπή του Κοσμά Βίδου και της Αφροδίτης Γραμμέλη. Ελλάδα έχει ταλέντο και Dancing with the Stars θα δούμε φέτος στον Αντένα. Άλλοι τηλεαστέρες θα πάνε στα σπίτια τους. Would you leave the straight jacket for me because I want to pass it to the next judge over there? Είναι δεδομένο ότι έχει συζητηθεί με τον Βαγγέλη τον Περί. Είναι επίσης δεδομένο ότι έχει γίνει συζήτηση με την Ευγενία του Μανολίδου, χωρίς να έχει υπάρξει τελειωτική απάντηση. Έχει και εκείνη κάποιους ενδιασμούς ό,τι αφορά την πολιτική καριέρα του συζύγου της. Η Ευγενία έχει τη δική της επαγγελματική σταδιοδρομία που είναι τελείως ξεχωριστή και διακριτή από τη δική μου. Αυτό που είναι σωστό να κάνει για τη δική της επαγγελματική σταδιοδρομία θα το κάνει. Δεν μπλέκω το ένα με το άλλο. Η Ευγενία μάλλον θα καθίσει στην καρέκλα του Κρητή. Δίπλα της ο Λίας Ψινάκης δεν θα είναι. Άλλος είναι ο τυχερός. Το κομμάτι του Λία του Ψινάκη, ιδιαίτερα λόγω των εκλογών, δεν υπάρχει σαν εναλλακτική. Έχει πέσει στο τραπέζι μόνο, δεν έχει γίνει συζήτηση. Το όνομα του Θεοφάνους. Ναι, δεν έχει γίνει συζήτηση με τον Γιώργο, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Σε κάποια επιτροπή θα ήσασταν, δηλαδή θα θέλατε? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μπορούσα να κάνω. Στην blacklist της Κατερίνας Γκαγκάκη είναι γραμμένη η Νάντια Πουλέ, αλλά και το Fab 5. Σας φαίνεται απλό? Θα μπορούσε να είναι. Μόνο που όλα θα γίνουν στο απόλυτο σκοτάδι. Ο κόσμος το αντιμετωπίζει με διάθεση πολύ θετική, δεν είμαι σίγουρα είναι σωστός όρος. Λέω και στο δικό μου το μυαλό, γιατί νομίζω ότι και εγώ το είχα ενοχοποιημένο στο μυαλό μου. Μιλάω για τον blackout. Τώρα το έχω ενοχοποιήσει τελείως. Τα παιδιά, το ΦΑΠ θεωρώ ότι δεν, το αποτέλεσμα του δεν ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε κάποιος ξεκινώντας το. Έφταιγαν τα πρόσωπα ή η συνταγή? Νομίζω η συνταγή σε συνδυασμό με τα πρόσωπα. Αρχίζει ο καθένας να το προσαρμόζει στη δική του οπτική. Δεν γίνεται αυτό σε κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στον κόσμο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς κατέληξε. Ο Τρίφωνας και η Νάντια, τα δύο αγαπημένα παιδιά του σταθμού στη μαύρη λίστα. Γύρισε ο τροχός.